Τρομερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου και Κύπρου, όπως επίσης οι ασφαλείς Όγιο και η καταπολέμηση της δημοκρατίας. Έχετε συμφωνήσει για κάποιο μηχανισμό, για κάποιο τρόπο προκειμένου να μην φτάσουν οι τρομοκράτες του Ντάεσ στις ακτές της Λιβύης, και για την Αιγυπτιακή πλευρά πώς θα διασφαλίσουμε τα σύνορά μας από την ερευνητική μας πλευρά? Σχετικά με την ερώτηση που αφορά την ερευνητική πλευρά, υπάρχουν τεράστια έργα που γίνονται στην Αίγυπτο, όπως είναι η διόρυγα του Σουέζ και η αξιοποίηση της περιοχής γύρω από την διόρυγα. Οπότε η ελληνική πλευρά πώς βλέπει μια πρακτική συνεργασία, έχοντας υπόψη ότι έχετε μια μεγάλη ιστορία στην ναυτιλία? Θέλω να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, η οποία πραγματικά είναι πολύ καλή ερώτηση, όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όσον αφορά τους πρόσφυγες, λάθος μετανάστευση. Είναι από τα ευαίσθητα θέματα τα οποία επηρεάζουν όχι μόνο από ανθρώπινη σκεπιά, αλλά επηρεάζουν έχοντας υπόψη το πρίσμα της σταθερότητας. Σχετικά με τα σύνορα μας, τα κοινά με τη Λιβύη, καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες σε σύνορα τα οποία εκτείνονται πάνω από 1.200 χιλιόμετρα, οπότε το βάρος που επομιζόμαστε είναι τεράστιο τη στιγμή που οι αδελφοί μας στην Λιβύη δεν μπορούν να αναλάβουν με καλό τρόπο αυτό τον ρόλο που τους ανήκει. Έτσι η Αίγυπτος ίσως χρειάζεται στήριξη από τους Ευρωπαίους και από τις ενδιαφερόμενες χώρες που ενδιαφέρονται για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή. Όσον αφορά την αποτροπή διακίνησης όπλων και λάθο δρακίνηση στην Λιβύη, δεν μπορεί να το αναλάβει μία ή ακόμα δύο χώρες, αλλά πρέπει να το αναλάβουν άλλες χώρες τη στιγμή που μιλάμε για σύνορα που εκτείνονται πάνω από 2.000 χιλιόμετρα στη Μεσόγειο. Σχεδόν δεν υπάρχει έλεγχος εκ μέρους των αδελφών Λιβύων για αυτές τις ακτές, οπότε επιβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια. Η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν μπορούν να τα κάνουν από μόνοι τους, αλλά πρέπει να υπάρχει μια διεθνής κινητοποίηση προκειμένου να σταματήσει αυτή η λαθρέα διακίνηση των όπλων των πολεμιστών. Πρέπει να διασφαλιστούν τα θαλάσσια σύνορα και τα οδικά και τα χρυσαία σύνορα, είτε είναι από τα ανατολικά είτε είναι από τα δυτικά. Αυτό λοιπόν δεν θα είναι μια προσπάθεια τριμερής, αλλά επιβάλλεται μια διεθνής κινητοποίηση. Σχετικά με τη Λιβύη, είχα προειδοποιήσει στο παρελθόν για τις αναμενόμενες εξελίξεις στην Συρία και στο Ιράκ. Αργήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Επί του παρόντος, προειδοποιώ εκ νέου ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης στην Λιβύη θα οδηγήσει σε περαιτέρω κινδύνους αν δεν κινητοποιηθούμε στην κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, αντιλαμβάνεστε ότι Ελλάδα και Αίγυπτος παίζουν ένα σταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Θα έλεγα η Αίγυπτος ως το τελευταίο χειρό σταθερότητας στην περιοχή και η Ελλάδα ως η χώρα που μπορεί να βρίσκεται στα σύνορα της Ευρώπης και να διαδραματίζει έναν ουσιαστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις ροές προσφύγων και μεταναστών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που πρωτίστως μας αφορά είναι το πώς θα συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κοινή απειλή που είναι η άνοδος του ακραίου θρησκευτικού φονταμενταλισμού, του ISIS και των ενεργειών που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα με στόχο την τρομοκράτηση των κρατών, των λαών, των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη αποφασίσει την καλύτερη διαρκή και
μόνιμη συνεργασία, τον καλύτερο μόνιμο και διαρκή συντονισμό για την ανταλλαγή πληροφοριών στους τομείς της ασφάλειας και, ειδικότερα των Υπουργείων Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η συνεργασία μας ήδη βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο και αυτή η συνεργασία σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη αποτρέψει κινδύνους. Και θα ήθελα να πω ότι για μας έχει ιδιαίτερη σημασία το επόμενο διάστημα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μία πρόκληση και μία απειλή. Η πρόκληση είναι αυτή η τεράστια προσφυγική κρίση με τις μετακινήσεις πληθυσμών που δεν έχουμε ξαναδεί τόσο μεγάλες μετακινήσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να την αντιμετωπίσουμε βάζοντας το επίκεντρο τον άνθρωπο, και αυτή την πρόκληση την αντιμετωπίζουμε πιστεύω με μεγάλη επιτυχία σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση των ελληνικών αρχών και των πολιτών μας στα νησιά του Αιγαίου που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μεταναστευτικής ροής. Και από την άλλη πλευρά όμως να αντιμετωπίσουμε την απειλή της τρομοκρατίας, και γι' αυτό το λόγο, όπως σας είπα, έχουμε ήδη αποφασίσει το μόνιμο και διαρκή συντονισμό μέσα από αντίστοιχες επιτροπές στα Υπουργεία Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, ήδη από τον Αύγουστο, όπου βρέθηκα στα εγγένεια ενός πολύ μεγάλου έργου, όχι μόνο για την Αίγυπτο, αλλά ενός έργου που πολύ σωστά το σλόγγαν, το διαφημιστικό ήταν ότι είναι ένα δώρο προς την παγκοσμιότητα, προς τον κόσμο ολόκληρο. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο Σίση και ακολούθως να προχωρήσουμε τη διμερή συνεργασία μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων, αλλά και μιας αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών, που βρέθηκε στην Αίγυπτο και συζήτησε συγκεκριμένες ενέργειες για την συνεργασία των δύο χωρών. Και πιο συγκεκριμένα, τη δυνατότητα ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών να συμμετέχουν στα μεγάλα έργα που διεξάγονται στην Αίγυπτο πέριξ του μεγάλου έργου του Σουέζ, έργα που θα δώσουν μια πνοή στο εμπόριο, στην επικοινωνία, στις συγκοινωνίες, ένα συνολικό έργο το οποίο δίνει μια ενώνει τις τρεις Ηπείρους και δίνει μια διαφορετική πνοή στην ευρύτερη περιοχή. Υπ' αυτή την έννοια πιστεύω ότι αυτή ήταν μόνο μία καλή αρχή που κάναμε. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια σειρά από τομείς θα έχουμε τη δυνατότητα να συντονίσουμε τα βήματά μας. Ο τομέας των κατασκευών είναι ένας μόνο τομέας. Πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά και αποφασιστικά βήματα θα γίνουν από εδώ και στο εξής, ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας, αλλά και της διαλειμενικής συνεργασίας που θα ενώσει εμπορικά, οικονομικά, εγώ θα έλεγα όμως και πολιτιστικά τις δύο χώρες. Διότι τα λιμάνια μας πάντοτε ήταν πόλη εμπορίου αλλά και πόλη πολιτιστικών ανταλλαγών. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι οι αρχαιότεροι πολιτισμοί στη Μεσόγειο. Ο ελληνικός και ο αιγυπτιακός μάλλον πολιτισμός είναι οι αρχαιότεροι πολιτισμοί στη Μεσόγειο και οι πολιτισμοί που επηρέασαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου. Αλεξία Τασούλη από το Μέγκα. Ήθελα να υποβάλω την ίδια ερώτηση και στις δύο πλευρές και αφορά στην οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών. Και ήθελα να ρωτήσω γιατί υπάρχει καθυστέρηση στο να καταλήξουμε σε συμφωνία από τη στιγμή που σε κάθε δημόσια τοποθέτηση σας οι δύο χώρες λένε ότι είναι σημαντικό για τα συμφέροντά μας. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και μήπως ο λόγος της καθυστέρησης αφορά ενδεχόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας. Η συνεργασία των δύο χωρών
καθώς και η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου, δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών στην περιοχή. Αντιθέτως, είναι συνεργασία που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, θα έλεγα, σε άλλες χώρες στην περιοχή. Συνεργαζόμαστε προκειμένου επί τη βάση του διεθνούς δικαίου να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις δυνατότητες που έχουμε, να αξιοποιήσουμε το φυσικό μας πλούτο, αλλά και μέσα από συνέργειες να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες συνανάπτυξης, οικονομικής, εμπορικής συνεργασίας. Υπ' αυτή την έννοια θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό, καθόλου σωστό, να συσχετίζουμε την πετυχημένη ήδη συνεργασία μας, αλλά και την ανάγκη να προχωρήσουμε με πιο γοργά βήματα με τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες στην περιοχή, που θέλουμε να είναι επίσης σχέσεις συνεργασίας, καλής γειτονίας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που έχουμε από κοινού να καταστήσουμε την ευρύτερη περιοχή ως μια περιοχή σταθερότητας, ευημερίας και ανάπτυξης. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε καθυστερήσει. Άλλωστε, αντιλαμβάνεστε ότι προκειμένου κανείς να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και σε κάποιες συμφωνίες, είναι αναγκαίο να υπάρξει και το στάδιο, το διερευνητικό, το στάδιο εκείνο που θα υπάρχει καλύτερη δυνατή προετοιμασία, ώστε τα αποτελέσματα αυτά να είναι τα καλύτερα δυνατά. Και εγώ θα ήθελα να επισημάνω με ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι η φίλη χώρα της Αιγύπτου όχι μόνο έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στο εσωτερικό της, αλλά μέσα από την ανακάλυψη του κοιτάσματος, του καινούριου κοιτάσματος στην περιοχή Ζόρ, έχει την δυνατότητα της αξιοποίησής του. Μια αξιοποίηση που και για τον Αιγυπτιακό λαό, αλλά και για όλη την περιοχή, θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα, ως μια χώρα όπου αποτελεί, αν θέλετε, το έδαφος μέσα από το οποίο θα περνάνε οι ενεργειακοί δρόμοι του μέλλοντος για την αξιοποίηση όλων των κοιτασμάτων της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μέσα από αγωγούς που θα αξιοποιούν αυτά τα κοιτάσματα περνώντας τα προς την Ευρώπη, έχει ιδιαίτερο συμφέρον για την αξιοποίηση, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις διεξάγονται με έναν ιδιαίτερα συντονισμένο και συντεταγμένο τρόπο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντώ τον πρόεδρο Σίση. Από την δεύτερη τριμερή σύνοδο κορυφής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου που έγινε στην Κύπρο την περασμένη άνοιξη μέχρι σήμερα, έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα και θα σας πρότεινα να κάνετε λίγη υπομονή ώστε να δείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα αυτής της συντονισμένης προσπάθειας, που το κυριότερο είναι πως είναι μια προσπάθεια που προχωράει μέσα από ένα πνεύμα ειλικρινούς και αληθινής φιλίας, αλληλεγγύης και διάθεσης συνεργασίας. Εγώ δεν θα μπορέσω να πείσω να πω καλύτερα λόγια από αυτά που είπε ο εξεχόντως κύριος Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Συνεργαζόμαστε και ενδιαφερόμαστε να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί αυτή η συνεργασία σε διάφορα θέματα, όπως αυτό που θίξατε για το θέμα οριοθότησης των σύνορων. Κινητοποιούμαστε εμείς, δραστηριοποιούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι με τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να ακούσω τον Unit.
محمد عبد الهادي جريدة الأهرام. محمد عبد الهادي από την εφημερίδα Al-Ahram σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η ερώτηση απευθύνεται στον εξοχό του Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν προβαίνουν σε σοβαρή καταπολέμηση της δημοκρατίας, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι προβαίνουν σε πολιτικοποίηση της καταπολέμησης της δημοκρατίας, και αυτό διαφαίνεται από το θέμα προσέγγισης κάποιων ομάδων εξτρεμιστών στο Ιράκ και στην Λιβύη. Και βέβαια η Ελλάδα υποφέρει από τις παρενέργειες της τρομοκρατίας, οι οποίες έγκυται στο προσφυγικό κύμα. Οπότε η Ελλάδα θα μπορεί να εξηγήσει στην ευρωπαϊκή πλευρά την κατάσταση. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, αλλά το ερώτημά σας ποιο είναι? Εγώ κατάλαβα ότι κάνατε κάποια ανάλυση, αλλά το ερώτημά σας δεν κατάλαβα. Ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να αναλάβει η Ελλάδα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να περιοριστεί η πολιτικοποίηση στην οποία προβαίνουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όταν μιλάνε για καταπολέμηση της τρομοκρατίας? Μερικές φορές έχουν μία στάση έναντι κάποιων εξτρεμιστών, αλλά δεν τηρούν την ίδια στάση σε παρόμοιες εξτρεμιστικές καταστάσεις. Ο ρόλος της Ελλάδας δεν μπορεί παρά να είναι ο ρόλος της λογικής. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παραδοσιακά έχει εξαιρετικά καλές σχέσεις τόσο με τις αραβικές χώρες, αλλά ταυτόχρονα και μια χώρα που έχει, για παράδειγμα, πολύ καλές σχέσεις ειλικρινής συνεργασίας με το Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που θέλει τη λύση του Παλαιστινιακού προβλήματος, διότι πιστεύει στο διάλογο και στη συνεργασία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που υποφέρει χρόνια από την κατοχή του βόρειου μέρους της Κύπρου και θέλει διακαώς τη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται στο αντάμωμα τριών υπήρων, μια χώρα που παίζει καθοριστικό γεωπολιτικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και ταυτόχρονα μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε παρά να παίξουμε το ρόλο της λογικής, αλλά ταυτόχρονα και το ρόλο τον επικοδομητικό, τον θετικό μιας χώρας που θέλει να συμβάλλει, ακόμα και να διαμεσολαβεί σε κρίσεις, προκειμένου να προωθείται πάντοτε η λογική της συνεργασίας, η λογική του διαλόγου, της διπλωματικής διεξόδου στις κρίσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως υπάρχουν πολλές και διαφορετικές χώρες με πολλές και διαφορετικές απόψεις. Θέλω όμως να σας πω ότι απέναντι στον ακραίο θρησκευτικό φονταμενταλισμό, απέναντι στον νέο αυτό αναδυόμενο φασισμό μιας τυφλής τρομοκρατίας, οφείλουμε όλοι να ενώσουμε δυνάμεις, οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε, οφείλουμε όλοι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πρώτον για να απομονώσουμε αυτά τα στοιχεία, για να μην αφήσουμε να διεισδύσουν και να μολύνουν τις κοινωνίες μας με τις ιδέες τους. Δεύτερον, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες μας, διότι και η ασφάλεια είναι ένα δικαίωμα το οποίο το αξίζουν όλοι οι πολίτες, όπου και αν βρίσκονται, και βεβαίως ιδιαίτερα οι πολίτες των χωρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλησπέρα. Λιονάκης Νίκος από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μια ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό και προς τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο της γέφυρας μεταξύ της Αιγύπτου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σε τι επίπεδο μπορεί να γεφυρώσει τις
δύο υπήρους. Αν μιλήσουμε μεταφορικά, ποια μπορεί να είναι τα στηρίγματα μιας τέτοιας γέφυρας? Αν δηλαδή η σημερινή συζήτηση προχώρησε σε κάποια επιτάχυνση αυτής της σχέσης Αιγύπτου-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η Αίγυπτος δεν χρειάζεται κάποια γέφυρα για να επικοινωνήσει με την Ευρώπη, διότι είναι μια χώρα που έχει εξαιρετικά καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι δύο χώρες που παραδοσιακά έχουν στενές σχέσεις. Είμαστε γείτονες, όπως είπα και πιο πριν, τις ρίζες μας τις έχουμε βαθιά μέσα στους αιώνες, στους αρχαιότερους πολιτισμούς της Μεσογείου, από τις οποίες κατάγονται τα έθνη μας. Με αυτή την έννοια ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον πολύ καλύτερα. Και γι' αυτό και μπορεί να στηρίζει ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα στάθηκε στον Αιγυπτιακό λαό στις δύσκολες στιγμές που περνούσε πριν από λίγα χρόνια. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι και την περίοδο της κρίσης η Αίγυπτος στέκεται δίπλα στον ελληνικό λαό και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν υποστηρίζει δίκαια αιτήματα της Αιγύπτου στα ευρωπαϊκά φόρα όπου συμμετέχει. Η Αίγυπτος από την άλλη πλευρά, στον πολύ επικοδομητικό και ουσιαστικό ρόλο που παίζει στον Οργανισμό Ισλαμικών Κρατών, υποστηρίζει ελληνικά αιτήματα και βεβαίως αυτή είναι μια σχέση αμοιβαιότητας. Νίκο, θα ήθελα τέλος να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι η Αίγυπτος ξεπερνά αυτή την κρίση αστάθειας, αποσταθεροποίησης εσωτερικής που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Φανταστείτε τι θα σήμαινε για την Ευρώπη, αλλά και συνολικά για την περιοχή, αν τώρα που έχουμε αυτή την έξαρση του ακραίου θρησκευτικού φανατισμού, την έξαρση της τρομοκρατίας από την πλευρά των ακραίων του Ισλαμικού κράτους, του ISIS, είχαμε μια Αίγυπτο ασταθή, αποσταθεροποιημένη, μια Αίγυπτο που δεν θα μπορούσε όπως τώρα προσπαθεί και τα καταφέρνει να παίζει έναν ρόλο σταθεροποιητικό στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η συνεργασία μας μπορεί να είναι και μια συνεργασία παράδειγμα, αλλά ταυτόχρονα και μια συνεργασία που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και ταυτόχρονα μια συνεργασία που μπορεί να αναδεικνύει και λύσεις στα μεγάλα διαρκή προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Και ένα από αυτά τα προβλήματα είναι το Παλαιστινιακό, όπου και η Ελλάδα αλλά και η Αίγυπτος έχουμε όραμα και στόχο την επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση του διαλόγου και της πειθούς απέναντι στους συνομιλητές μας, ότι μόνο μέσα από τον διάλογο και από την λογική της συνύπαρξης μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Θα απαντήσω στην ίδια ερώτηση με κάθε ειλικρίνεια. Θα απαντήσω με ειλικρίνεια στην ερώτηση αυτή. Πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά αυτό το πρόβλημα και την διαφορά των απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Υπήρχε μια οπτική όχι πολύ σοβαρή όσον σχετικά με το τι έγινε στην Αίγυπτο. Οι φίλοι μας λοιπόν στην Μέση Ανατολή, στην Μεσόγειο, όπως η Ελλάδα, ίσως δεν είχαν δει από την αρχή την σοβαρότητα των προβλημάτων στην Αίγυπτο. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπήρξε από την αρχή κατανόηση εκ μέρους των Ευρωπαίων του προβλήματος στην Αίγυπτο. Βέβαια, μετά από δύο χρόνια το πρόβλημα ξεκαθάρισε στην Ευρώπη και φάνηκε η κατάσταση στην Αίγυπτο. Η έλλειψη σταθερότητας είναι σημαντικό πρόβλημα σε μια χώρα ο πληθυσμός της οποίας είναι 90 εκατομμύρια.
Επίσης το πρόβλημα των εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων οι οποίοι αναζητούν σταθερότητα και ασφάλεια στην Ευρώπη με τη βοήθεια του Θεού. Τι θα μπορούσε να κάνει ένα κράτος μόνο 90 εκατομμύρια. Ο πολιτισμός μας και η κατανόησή μας σαν χώρα της Μεσογείου στην σύγχρονη εποχή, μετά από χιλιάδες χρόνια, αυτή είναι η πραγματική γέφυρα. Και οπωσδήποτε καταλαβαίνουμε καλά τον πολιτισμό της Ελλάδας, ο οποίος μοιάζει με τον πολιτισμό της Αιγύπτου. Και εμείς σαν Αιγύπτιοι πρέπει να μιλάμε καθαρά όσον αφορά τις θέσεις μας. Και οπωσδήποτε ο ρόλος της Ελλάδας αλλά και της Ιταλίας, για παράδειγμα, είναι αρκετά σημαντικός στο να καταλάβουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ίσως τα πραγματικά προβλήματα της εποχής. Διαδραματίζουν τέτοιο ρόλο, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε.